Συνάντηση αξιωματούχων από Τουρκία, Φινλανδία και Σουηδία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει τις επόμενες μέρες στις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε συνέντευξη τύπου στην Ουάσιγκτον. I'm in close contact with President Erdogan of Turkey and with the leaders of Finland and Sweden. Ο Γενς Στόλτεμπεργκ είπε πως ενώ ο Πούτιν ήθελε λιγότερο, ΝΑΤΟ τελικά παίρνει περισσότερο. Αναφερόμενος στις ενστάσεις της Τουρκίας για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, είπε πως οι ανησυχίες των συμμάχων λαμβάνονται υπόψη, εξέφρασε όμως τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει καλή έκβαση. President Putin wanted less NATO. He is getting more NATO. More troops and more NATO members. The decisions by Finland and Sweden to apply for NATO membership are historic, and they will strengthen our alliance. We have to address the security concerns of all allies, and I'm confident that we will find a united way forward. Με ένα σκληρό πρωτοσέλιδο κυκλοφορεί το γαλλικό περιοδικό Le Point, αποκαλώντας τον Πούτιν και τον Ερντογάν διαβολικό ζευγάρι. Στην ανάλυση του, το περιοδικό χαρακτηρίζει προσχηματικούς τους λόγους που επικαλείται ο Σατράπης, όπως τον χαρακτηρίζει Ερντογάν, για το βέτο στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, διαλύοντας έτσι την ενότητα που επιδεικνύουν οι Δυτικοί απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας, όπως αναφέρει το περιοδικό. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία για ασφάλεια και όχι ένας οργανισμός που στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις, επιμένει ο Ερντογάν. ΝΑΤΟ bir güvenlik kuruluşudur. ΝΑΤΟ terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Θα συνεχίσουμε τις επαφές με την Τουρκία, λέει πρωθυπουργός της Σουηδίας. We have had discussions with and dialogue with Turkey, and this dialogue will continue going forward. And I'm looking forward to further constructive meetings together with Turkey in the near future.